Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Φορέας διαχείρισης λίμνης, Άγιος Γερμανός Γρεβενών, Άγιος Γερμανός Φλόρινας, με έδρα εκεί, τον Δήμο Πρεσπών, ο νέος φορέας Δυτικής Μακεδονίας. Ρωτήσαμε χθες την κυρία Τελιγιορίδου γιατί πιστεύει ότι έγινε αυτό. Απάντησε γιατί έχουμε ανίκανους εκπροσώπους. Και ζήτησε τόσο ο βουλευτής όσο και οι εκπρόσωποι να πάρουν θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Νατζούλη, έχω πει κατά καιρούς και έχω ξανατονίσει ότι η ιστορία με το φορέα διαχείρισης πανηγυρίζανε κάποιοι πριν 2 χρόνια. Όταν καταργήθηκε, καταρχήν μιλάμε για έναν ευρύτερο φορέα διαχείρισης. Ναι. Εμείς ως αυτοδιοίκηση είχαμε ασχοληθεί κατά καιρούς από το 2008 ακόμα τότε επί νομαρχίας Λιάτζη, όταν ήμουν αντινομάρχης, όταν γινόντουσαν έτσι η όλη προσπάθεια για να γραφτεί το προεδρικό διάταγμα που αφορούσε το φορέα διαχείρισης για τη λίμνη της Καστοριάς. Τέλος πάντων ιδρύθηκε, δεν λειτουργήσε ποτέ με ΦΕΚ και τα λοιπά. Κάποια στιγμή, όταν ήταν να πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, να θυμίσω λίγο, τελικά με τις τότε προσπάθειες των αυτοδιοικητικών, γιατί έχουμε ακούσει ότι δεν έγιναν τίποτα κτλ., κατορθώθηκε ο φορέας διαχείρισης της λίμνης της Καστοριάς, το λέω, να περάσει στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης, Ερετής. Δηλαδή ήταν μέσω της αυτοδιοίκησης στην ΠΕΕ Καστοριάς. Όλη η αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης λοιπόν ήταν εδώ. Ξαφνικά πριν 2 χρόνια, το 2017, για να θυμίσουμε λίγο τις μνήμες, ξέρω εγώ, κάποιον και το. Εντάξει, τέλος πάντων, πιθανόν να συμπεριλαμβάνει και εμάς, μιας και έτσι το ανέφερε η κυρία Τελεγιορίδου. Ζήτησε να μου πει λοιπόν ονόματα ποιους εννοεί και είπε λοιπόν, περιφέρεια και Δήμη. Εντάξει, η Δήμη και η περιφέρεια είναι οι ανίκανοι. Και προφανώς και ο βουλευτής. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να θυμίσω την κυρία Τελεγιορίδου που μας χαρακτήρισε ανίκανος, αφού τέλος πάντων το είπε έτσι, δεν άκουσα τη συνέντευξή της. Να την ακούσετε. Το 2017, λοιπόν, κύριε Νατσούλη, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η απόφαση του ότι μέχρι τότε είχαμε εμείς την αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης της λίμνης, την αλλάξανε. Ιδρύσανε ένα νέο όντως φορέα διαχείρισης. Βάλανε και πρόεδρο, συγκροτήσανε και ένα ΔΣ. Δεν ξέρω αν συνεδρία στο ΔΣ καμιά φορά. Θέλω να τη ρωτήσετε, συνεδρία καμιά φορά στα 2 χρόνια. Αν συνεδρίασε, γιατί ήταν δικό τους δημιούργημα ο φορέας διαχείρισης. Κάνανε ένα φορέα διαχείρισης τέρας από τις παρυφές της Αετομιλίτσας μέχρι τις παρυφές της Εδέσης. Βάλανε μέσα 5 λίμνες και 15 βουνά. Βάλανε ένα προεδρείο. Ένα χρόνο δεν κάνανε απολύτως τίποτε. Στο χρόνο πάνω, το 2018, πήρανε, μπράβο τους, και πήρανε κάνα 10 υπαλλήλους οι οποίοι μπήκανε με μια διαδικασία ενός δωδεκάμενου ο ΑΕΔ, τέλος πάντων, κάποιες ειδικότητες. Ουδέποτε επιθυμία τους, το ίδιο ισχύει και για μετέπειτα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν ήταν επιλογή της αυτός ο φορέας διαχείρισης. Ουδέποτε, ούτε καν έγινε μια προσπάθεια πέραν μιας απόφασης της προηγούμενης δημοτικής αρχής που παραχώρησε έναν χώρο ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Το δημοτικό κτίριο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. 1,5 χρόνο ήταν η κυβέρνηση. Μετά από 1 χρόνο από την απόφαση πήρανε 10 παιδιά. Δεν έγινε απολύτως τίποτε πέραν 10-15 βεβαιώσεων. Δεν στηρίχθηκε η δική τους προσπάθεια από τη δική τους κυβέρνηση και έρχεται σήμερα να μας πει ότι πήγε στο φορέα διαχείρισης του Πρεσπών. Σίγουρα δεν θα ήθελα κι εγώ να πάει στο φορέα διαχείρισης Πρεσπών, προσέξτε. Αλλά ο φορέας διαχείρισης είναι ένας συγκροτημένος φορέας, ο οποίος λειτουργεί εδώ και 10-15 χρόνια με οργάνωση, με τακτικό προσωπικό, με χρηματοδοτήσεις, με συμμετοχές σε πολλά προγράμματα. Δεν ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα. Αλλά αυτό που δημιουργήθηκε το 2017 και δεν λειτουργήσε ποτέ, και στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που δεν λειτουργήσε ποτέ, κύριε Νατσούλη, ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν επιλογή τους και δεν στηρίχθηκε. Ας μας πει η κυρία Τελεγιορίδου, εάν, ας πούμε, τους πήγε ένα γραφείο ή αν τους πήγε ένα υπολογιστή όσο ήταν υπουργός και στέλεχος της κυβέρνησης. Ας βγει ευθέως και να πει. Δεν λειτουργήσε ποτέ και δεν μπορούσε να λειτουργήσει ποτέ με αυτό το σχήμα. Εμένα προσωπικά θα ήθελα να είχαμε επανέλθει στο προηγούμενο καθεστώς, στο καθεστώς του να έχει η περιφέρεια και η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς την αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης μέσα από το υπαλληλικό προσωπικό που πολύ καλά ξέρει τη δουλειά και έχει κάνει μια προσπάθεια τα τελευταία 5-6 χρόνια. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε τη Δευτέρα, έχουμε την πρώτη εκτελεστική επιτροπή με τον νέο εκτελεστικό γραμματέα και ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί θα είναι και αυτό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο ως εγχείρημα. Ναι. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι σίγουρα δεν μου αρέσει, αλλά δεν ήταν και αυτό που ήθελα, αυτό που είχε δημιουργηθεί το 2017. Γιατί κάποιοι πανηγυρίζανε,
Ενώ είχαμε, ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο, κύριε Νατσούλη. Πρέπει, επαναλαμβάνω, ο κόσμος να μαθαίνει και να ακούει την αλήθεια. Η αλήθεια ήταν ότι η αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης ανήκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Ναι ή όχι, το ξέρετε αυτό? Το είχαμε πει και τότε. Ωραία. Και λοιπόν το 2017 κάποιοι που είναι και σήμερα Περιφερειακοί Σύμβουλοι και ήταν και Υπουργοί, όπως είναι η κυρία Τηλιγιούρη, πανηγύρισε για τον κύριο Κότα, βέβαια, γιατί συνεχίζει να κάνει αυτογραφήματα. Πανηγυρίζαν το 2017, προσέξτε, για κάτι που είχαμε στα χέρια μας, μας το πήρανε. Κάνανε ένα τερατούργημα, επαναλαμβάνω, από την Αετομιλίζα μέχρι τον Άγρα, με 52 προστατευόμενες περιοχές, με ένα σώμα το οποίο μόνο ο κύριος Μαρδύρης ήταν ουσιαστικά αυτός ο οποίος ήταν δικός μας Καστοριανός και έχει εμπειρία. Εγώ δεν λέω ότι ο κύριος Μαρδύρης θα έκανε προσπάθεια. Δεν είχε καμία ανταπόκριση ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση ούτε από τη σημερινή. Και επαναλαμβάνω, ρίχνω την ευθύνη στην προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί αυτή είχε συγκροτήσει το συγκεκριμένο, ξέρω εγώ, δημιούργημα του φορέα διαχείρισης. Δηλαδή, μας πήρανε την αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης και πανηγυρίζαμε, για την Καστοριά. Και ακούστε, μετά θυμάστε πολύ καλά ότι μετά από 15 μέρες, επειδή αντέδρασε η Φλόρνα, κάνανε και δεύτερη έδρα στη Φλόρνα. Και δεν λειτουργήσε ποτέ. Λειτουργήσε τίποτε? Μπορεί η κυρία Τελεγιορίδου να μας πει για τη διάρκεια της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ τι δραστηριότητες ήταν ο φορέας? Αν μας απαντήσει έστω και μία δραστηριότητα πέραν των απλών βεβαιώσεων που δώσανε για κάποια κοψίματα χόρτων και τα λοιπά σε κάποιους ιδιώτες και σε κάποιες δημοτικές αρχές, δεν έκανε απολύτως τίποτα και δεν φταίει ο φορέας διαχείρισης. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν τους δόθηκε καμία αρμοδιότητα. Δεν τους τελεχώσανε, δεν τους παρήχανε τα απαραίτητα, δεν είχαν αυτοκίνητο. Είχαν φύλακα και δεν είχαν αυτοκίνητο. Έχετε δει κανένα να υπάρχει φύλακα και να μην προστατεύεται η περιοχή? Απλά ξέρετε, πολλές φορές λειτουργεί και το συναισθηματικό. Βλέπαμε, είχαμε έναν φορέα, όπως και αν είχε συσταθεί, που είχε έδρα την Καστοριά. Καταλαβαίνετε ότι μόνο. Τι έδρα, ξέρετε, πού είχε έδρα, ξέρετε? Στο Μαυροχώρι. Ήταν στο Μαυροχώρι καμία φορά? Ναι, δεν αυτό δεν λέμε τώρα. Δεν έχει πάει ποτέ στο Μαυροχώρι, κύριε Νατσούλη. Δεν πήγε ποτέ στο Μαυροχώρι. Κάποια γραφεία είχαν πει εκεί μέσα. Του δύο υπολογιστέ που όφελαν να έχουν. Ακριβώς αυτό λέω. Είχαν εγκρίνει σε έναν προϋπολογισμό, δεν ξέρω, ένα ποσό 20-30 χιλιάρια και ποτέ μα ποτέ δεν τα εχώρισαν στον πρόεδρο για να κάνει τις δαπάνες. Είχα κάνει συνάντηση εγώ και με τον πρόεδρο, τον κύριο Μαρδύρη, και με τα παιδιά στην αρχή της θητείας μου, γιατί θέλαμε να σπάθει με άλλη κυβέρνηση. Δεν δούλεψε ποτέ. Και με την πρόεδρο. Δεν λειτουργήσε ποτέ. Δηλαδή, πανηγυρίσαμε για κάτι το οποίο δημιουργήσαμε ενώ το είχαμε στα χέρια μας, το δώσαμε σε κάποιους άλλους, δεν δημιούργησε ποτέ. Και πανηγυρίσαμε γιατί είχε έδρα την Καστοριά, αλλά δεν ξέραμε πού στεγάζεται. Ας μας πει ο κύριος Κότας πού στεγάζεται. Στεγάστηκε ποτέ στο Μαυροχώρι? Και επαναλαμβάνω, είμαι από αυτούς που λέω, δεν θα ήθελα να πάει στο φορέα διαχείριση. Το φορέα διαχείριση δεν ήταν πουθενά. Δεν πήγε ποτέ. Να πάνε στο Μαυροχώρι, δύο γραφεία, ναι. Δεν υπήρχε πουθενά επίσης. Ψάχναν τότε να βρουν και γραφεία. Όχι, ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίει ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης. Το 2017 ήταν η ίδρυση του φορέα. Το 2018 ήταν η ίδρυση του φορέα. Τότε. Το 2019 ήταν η πρόσληψη των παιδιών, ωραία, μάλλον Φεβρουάριο μήνα, που είχαν μια 12 μήνες σύμβαση. Για ένα χρόνο μετά την ίδρυση του φορέα δεν λειτουργήσε απολύτως τίποτε. Υπήρχε μια εγκεκριμένη δαπάνη, δεν ξέρω, ως πρόβλεψη τέλος πάντων για ένα ποσό. Και τέλος πάντων, μην πανηγυρίζουμε για κάτι το οποίο δεν είχαμε στην πράξη πουθενά, και ιδρύσανε και ένα υποκατάστημα στη Φλόρινα για να κρατήσουν στη λογική των ισορροπιών. Θα το δούμε το θέμα με τον Περιφερειάρχη. Στη διαβούλευση και τέλος πάντων στα δημοσιεύματα που είχε γίνει ως προσχέδιο, είχε φανεί ότι θα καταργηθούν οι προηγούμενοι φορείς διαχείρισης, αλλά είχε φανεί ότι θα περάσει τοπική αυτοδιοίκηση. Η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω, ότι και εγώ δεν θα ήθελα να πάει στο φορέα στον Πρεσπών, αλλά ο φορέας Πρεσπών, κύριε Νατσούλη, είναι ένας οργανωμένος φορέας, έχει συμπεριληφθεί και έχει μπει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, έχει την εμπειρία ειδικά όσον αφορά τα καθεστώτα προστασίας της λίμνης, και θα δούμε λίγο, εφόσον δεν αλλάξει κάτι, πώς μπορούμε καλύτερα να συνεργαστούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που δημιουργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πραγματικά προκαλώ την κυρία Τελιγιορίδου να βγει και να κάνει έναν απολογισμό όσο ήταν κυβέρνηση τη ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκανε αυτό ο φορέας διαχείρισης? Απολογισμό του έργου, λέτε. Βήμα-βήμα. Πότε πήρε εφέκτο? Το 2018. Και τι έκανε μέχρι τις εκλογές του Ιουνίου που χάσανε, δηλαδή στον 1,5 χρόνο. Πέραν τη πρόσληψη 10 παιδιών που ήταν άλλοι από την Καστοριά και άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων, με 12 μήνες συμβάσεις, τι άλλο έκανε αυτό ο συγκεκριμένο φορέα διαχείριση? Αν μα πει, και εγώ είμαστε εδώ για να μπορώ να χαρακτηρίσω κι εγώ, λοιπόν, αν αυτοί που αποφασίσανε για αυτό το πράγμα, αν ήταν ικανοί ή ανίκανοι. Μάλιστα. Οπότε, φτάσαμε μία. Θέλαμε να συζητήσουμε και την επίσκεψη Κασαπίδη χθες εδώ, και έχει αξία κι αυτό, αλλά και την κινητή μονάδα που είναι ήδη στην Καστοριά και κάνει τα τεστ του κορονοϊού. Θέλω να ανανεώσουμε τα ραντεβού μας από εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε, κύριε Νατσούλη, όποτε χρειαστεί, με το θάρρος, ας πούμε, αυτό μας.
Που προσπαθούμε τέλος πάντων και θέλω να τονίσω ξανά γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πείτε το γι' αυτό γιατί είμαστε ακριβώς. Οι πράξεις και οι ενέργειες του Θεαθήνε από τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή και από μένα προσωπικά δεν θα υπάρξουν ποτέ. Το Θεαθήνε πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Πρέπει να γίνουμε άνθρωποι της πράξης και της αλήθειας. Το να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι και λέγοντας και κάνοντας μόνο για το Θεαθήνε χωρίς να έχει καμία ουσιαστική έτσι ουσία. Αυτό από εμάς δεν θα υπάρξει ποτέ κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Σας ευχαριστούμε να πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.